Γεια σας, είμαι ο Πάνος. Σήμερα θα δούμε ένα unboxing του Fort Sumter, ένα παιχνίδι της GMT του 2018 με σχεδιαστή τον Mark Herman. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ακριβώς δύο παίχτες παίζουν το ξεκίνημα του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ουσιαστικά όλη την κρίση του 1860 που τελικά οδήγησε στον βομβαρδισμό του Fort Sumter με αποτέλεσμα την έναρξη του εμφυλίου. Ο ένας από τους δύο παίχτες παίζει τις Βόρειες Πολιτείες, τη λεγόμενη Ένωση, και άλλος παίχτης παίζει τις πολιτείες που αποσχίστηκαν, τις νότιες πολιτείες δηλαδή. Είναι αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, είναι area control game, το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς από το Twilight Struggle, είναι δηλαδή card driven game, όπου μπορείς να χρησιμοποιείς την κάρτα σου είτε για το event, είτε μπορείς να χρησιμοποιείς την κάρτα σου για τα operation points, τα οποία χρησιμοποιείς για να βάλεις influence υπέρ σου σε κάποιες περιοχές ή να αφαιρέσεις influence του αντιπάλου. Και ένα πολύ σύντομο παιχνίδι, διάρκειας θα έλεγα 25 λεπτών, κάπου εκεί, αρκετά εύκολο να παιχτεί, αλλά με καλή στρατηγική και ωραίες ιδέες. Ας πάμε να δούμε τι έχει το κουτί. Fort Sumter λοιπόν, του Mark Herman, για να δούμε τι έχει στο κουτί. Ξεκινάμε με ένα Rules of Play, το οποίο είναι πολύ σύντομο και με μεγάλες εικόνες, επεξηγηματικό. Οι κανόνες του είναι πάρα πολύ απλοί, δηλαδή πιστεύω σε 6-7 λεπτά τους έχω εξηγήσει. Ένα rulebook 8 σελίδων. Εδώ δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται index, είναι τόσο μικρό που εντάξει, ξαναψάξτε να θες. Το playbook είναι κάπως μεγαλύτερο. Ένα playbook το οποίο έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εκτός από τα παραδείγματα όπου δείχνει κάποια παραδείγματα συγκεκριμένα με κάρτες ή το πώς παίζεται το παιχνίδι, ενδεχομένως να έχει και ολόκληρο παράδειγμα παίξηματος. Έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον μετά, μια μικρή ιστορία για κάθε κάρτα. Εξηγεί δηλαδή ποιος είναι ο κάθε ένας. Ας πούμε εδώ είναι ο Lincoln, εντάξει το Lincoln το ξέρουμε, αλλά έχει και άλλους που εγώ προσωπικά τους γνωρίζω. Έχει μια μικρή ιστορία. Ως συνήθως με τα παιχνίδια της GMT και ειδικά του Mark Herman, κάτι μαθαίνουμε για την ιστορία. Οπότε εδώ είναι τα γνωστά designers notes και tip στρατηγικής. Αρκετά μεγάλο το playbook. Είδατε ότι είναι λίγο πιο έγχρωμο σε σχέση με τα συνηθισμένα. Μετά έχουμε ένα ταμπλό, ας πούμε, του παιχνιδιού έτσι. Ας το ανοίξουμε. Ένα ταμπλό λοιπόν του παιχνιδιού, το οποίο είναι αρκετά μικρό και στο οποίο οι δύο παίκτες κάθονται απέναντι ένας από τον άλλον. Από εδώ όπως βλέπετε κάθονται οι αποσχιστές, εδώ κάθονται οι Unionists, δηλαδή η Ένωση, και υπάρχουν λίγες τοποθεσίες στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες της εποχής. Υπάρχουν κάποιες επεξηγήσεις του πώς είναι η σειρά του παιχνιδιού, τι γίνεται στην τελική κρίση, πώς παίρνεις victory points. Υπάρχουν θέσεις για τα influence tokens του κάθε παίχτη εδώ και εδώ και φυσικά το ταμπλό οπωσδήποτε μπορείτε να δείτε κι εσείς ότι χωρίζεται σε 4 κατηγορίες σύμφωνα με τα χρώματα. Υπάρχουν εδώ οι αποσχιστές, υπάρχουν οι καμπάνες της ελευθερίας, υπάρχουν τα στρατιωτικά που είναι τα κόκκινα, βλέπετε ότι έχουν και διαφορετικό σχήμα για να ξεχωρίζουν. Υπάρχουν και τα κυκλικά που έχει να κάνει με τους abolitionists, δηλαδή τους κατά της σκλαβιάς. Και το παιχνίδι είναι area control, δηλαδή προσπαθείς να ελέγχεις το βασικό space της κάθε κατηγορίας, τα οποία έχει, άμα δείτε, ένα άσπρο border. Και στη συνέχεια, για να κάνεις μια special ιδιότητα κάθε φορά, ανάλογα με το ποιο ελέγχεις, και στη συνέχεια για να πάρεις victory points πρέπει να ελέγχεις και τα τρία κομμάτια και τις τρεις περιοχές, συγγνώμη, μιας κατηγορίας. Όσο περισσότερες κατηγορίες ελέγχεις πλήρως, τόσο περισσότερα victory points παίρνεις. Είναι ένα παιχνίδι σύντομο και τα victory points πάνε συνήθως γύρω στα 10 με 12 κάπου εκεί. Για να δούμε τι άλλο έχει το κουτί. Έχει ένα σακουλάκι με κυβάκια. Τα κυβάκια είναι τα influence, τα green είναι για τους αποσχιστές, τα blue είναι για την ένωση. Υπάρχει ένας κίτρινος δείκτης για να δείχνει σε ποιο γύρο είμαστε, καθώς και δύο ακόμα tokens. Ουσιαστικά είναι ένας πρέσβης ο οποίος σε όποια περιοχή μπει δεν μπορείς να προσταφέρεις influence μέχρι να φύγει από εκεί. Και τέλος υπάρχει και ένα deck με κάρτες, το οποίο θα το ανοίξω να το δούμε λίγο καλύτερα. Το κουτί δεν έχει τίποτα άλλο. Ενδεχομένως θα μπορούσα να έχουν χρησιμοποιήσει και ένα μικρότερο κουτί. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Ας δούμε τις κάρτες. Οι κάρτες λοιπόν του παιχνιδιού είναι σε γυαλιστερό χαρτί, αρκετά
σκληρό, δεν θα χρειαστεί σε καμία περίπτωση sleeves. Έχει δύο deck το παιχνίδι. Το ένα deck είναι αυτό με τις action cards ουσιαστικά, ή event cards, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγονται. Και το άλλο είναι με κάποια secret objectives που παίρνει ο καθένας κάθε γύρο και προσπαθεί να ελέγξει μία από τις περιοχές για να πάρει extra victory points και να κάνει μία extra ιδιότητα. Υπάρχουν αρκετά objectives τα οποία μπερδεύονται κάθε γύρο εκτός από αυτά που επιτυγχάνονται, οπότε έχει μια ποικιλία. Και τέλος υπάρχουν οι κάρτες, οι action events, δεν είμαι σίγουρος πώς λέγονται, οι οποίες είτε χρησιμοποιείς για τα operation points, είτε παίζεις το event, ανάλογα με το αν είναι event για σένα. Ας πούμε αυτό βλέπετε ότι είναι μπλε, σημαίνει ότι ο union παίχτης, ο παίχτης ένωσης μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ενώ αυτό που είναι γκρι μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο παίχτης των αποσχιστών. Υπάρχουν και events τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους δύο, καθώς έχουν μια γκρι-μπλε, ένα γκρι-μπλε background. Για κάθε κάρτα θυμίζω ότι το manual εξηγεί την ιστορία της κάθε κάρτας, τι σήμαινε αυτός ο άνθρωπος, εδώ συγκεκριμένα ο William Lloyd Garrison, ποιος ήταν ο ρόλος του στα γεγονότα αυτά που οδήγησαν στον πόλεμο που κόντεψε να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε στις κάρτες ότι το κάτω τμήμα τους είναι διαφορετικό και χρησιμοποιείται μόνο στην τελική κρίση και σε ένα σύντομο πώς παίζεται, ενδεχομένως να εξηγήσω για τους κανόνες, είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν θα μας πάρει πάνω από 7 με 8 λεπτά. Οπότε αυτό είναι, τα components στο συνήθως είναι πολύ καλά, πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν το Fort Sumter, ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι του Mark Herman. Η ποιότητα κατασκευής όπως πάντα πάρα πολύ καλή, οι κανόνες το απλή, πολύ σύντομο, λογικά θα παιχτούν κάποιες παρτίδες από αυτό. Ελπίζω να έχουμε και ένα playthrough από μία από αυτές τις παρτίδες. Οπότε μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο.